Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ελευθέριο Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα, επισκέφτηκε αστυνομικές μονάδες στη συνοριογραμμή του Εύρου. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ελευθέριο Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα, επισκέφτηκε αστυνομικές μονάδες στη συνοριογραμμή του Εύρου. Η πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας ενημερώθηκε από αστυνομικούς παράγοντες και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Στη συνέχεια, από το συνοριακό φυλάκιο στις Καστανιές, ο κύριος Θεοδωρικάκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση. Η σημερινή επίσκεψη της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας στον Εύρο έχει επιχειρησιακό χαρακτήρα και εκπέμπει ένα ισχυρό, ουσιαστικό αλλά και συμβολικό μήνυμα. Η ελληνική αστυνομία, σε άριστη συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις και σε απόλυτη ενότητα με τους πολίτες του Εύρου, αποτελούν μια πανίσχυρη ασπίδα προστασίας των συνόρων μας, των συνόρων της Ελλάδας, που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Είμαστε αποφασισμένοι να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο την αποτρεπτική μας δύναμη και να μπει τέλος σε όσους εργαλειοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους, τους παράτυπους μετανάστες. Μόνο το πρώτο τετράμινο του 2022 η ελληνική αστυνομία στην ευρύτερη αυτή περιοχή συνέλαβε 150 διακινητές παράνομων μεταναστών. Υπερασπιζόμαστε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, υπερασπιζόμαστε τις αξίες του πολιτισμού μας, υπερασπιζόμαστε αποτελεσματικά την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Η Εθνική και Ενεργειακή Ασφάλεια της Ελλάδας με επίκεντρο τη Θράκη ως διεθνή επενδυτικό προορισμό συζητήθηκε στην Κομωτινή. Στην ημερίδα μίλησαν ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης και ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και με τη συγκυρία αυτή που έχουμε, θεωρήσαμε πολύ καλό να γίνει αυτή η ημερίδα. Στο πλαίσιο αυτό εργαζόμαστε και αναγνώριση της προσφοράς των ενεργεία και αποστρατείας στελεχών από το λαό είναι πασιφανής και προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις που μας θεωρούν σαν θεσμό αυτών που πρέπει να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Ευχόμαστε και προσπαθούμε να δείξουν το ίδιο έμπρακτα, την ίδια έμπρακτη συμπεριφορά και οι εκάστοτε κυβερνώντες, οι οποίοι θεωρητικά και ιδιαίτερα προαναγκών εκθιάζουν το έργο των ενόπλων δυνάμεων, σεισμοί, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, επιδημίες. Στην πράξη όμως δεν δίνουν το ίδιο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε πολύ άσχημη κατάσταση και οικονομικά και κοινωνικά, διότι δεν εφαρμόζει το κράτος τις αποφάσεις των δικαστηρίων που μας δικαιώνουν για τα θέματα συντάξεων και αποδοχών. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτά. Η Ελλάδα γενικά πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη από τους αρίστους και όχι από τους αρεστούς στην πυραμίδα κάθε Υπουργείου, Υπηρεσίας και Φορέα. Τουλάχιστον στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και κατά συνέπεια και Δικαιοσύνης και Παιδείας Θρησκευμάτων, ακομάτιστοι τεχνοκράτες ως επικεφαλής ή έστω μόνιμοι υφυπουργοί θα έδιναν μεγαλύτερη αξία και θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικοί προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Για τον τόπο μας εδώ τη Θράκη είναι αναγκαίο ένα κράτος με τους εκάστοτε κυβερνώντες και τις αρμόδιες υπηρεσίες να μην εθελοτυφλούν στις παράνομες παρεμβάσεις του εδώ τουρκικού προξενείου που επιχειρεί ποδηγεσία των φιλήσυχων μουσουλμάνων συμπολιτών μας και συνδιοίκηση στην περιοχή και επεμβαίνει καθαρά στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας. Το αίσθημα ασφαλείας που πρέπει να νιώθουμε αποτελεί προϋπόθεση οποιασδήποτε ανάπτυξης αλλά και παραμονής των νέων στον τόπο. Και για να αισθανόμαστε ασφαλείς, η χώρα πρέπει να είναι ισχυρή. Μόνο τη γλώσσα της ισχύως καταλαβαίνουν. Μόνο τη γλώσσα της ισχύως καταλαβαίνουν οι προσκολλημένοι στο βαβαρημένο παρελθόν τους με γενοκτονίες εξ ανατολών γειτονές μας. Πιστεύουμε ότι μπορεί και είναι η τελευταία ευκαιρία να ξαναβάλει τη Θράκη στο χάρτη, το ενεργειακό. Συζητάμε λοιπόν σήμερα για άλλη μια φορά για το οικόπεδο Θράκη. Αυτό το οικόπεδο που όλοι παραδέχονται ότι είναι το καλύτερο. Θα μπορούσε όμως η συζήτηση να μετατρέψει τον τίτλο και να τον κάνει «Μα τι κάνουμε λάθος». Γιατί πώς είναι δυνατόν
να έχουμε το καλύτερο οικόπεδο στην περιοχή, να μην αναφερθώ αναλυτικά, με γεωστρατηγική θέση, νησίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδομές, σταυροδρόμι ενεργειακό, βιομηχανικές περιοχές, ομορφιές, πολιτισμό, πολυπολιτισμικότητα κλπ. Κλπ. Και αυτή η περιοχή να συνθλίβεται ανάμεσα στην Τουρκία και στη Βουλγαρία με διαρροή κεφαλαίων και μοραγία οικονομική και επιχειρηματική, να εγκαταλείπεται από τους νέους ανθρώπους. Πρόσφατη έρευνα έδωσε το αποτέλεσμα ότι είμαστε η τελευταία περιφέρεια στην Ευρώπη σε δείκτες ανεργίας έως 30 ετών. Αν εξαιρέσουμε μία που ανήκει στην Ισπανία και γεωγραφικά ανήκει στην Αφρική. Και να συρρυκνώνεται. Γιατί είμαστε οι τελευταίοι σε απορροφητικότητα περιφέρεια της χώρας. Συζητώντας σήμερα λοιπόν για το ενεργειακό, το σημαντικό είναι να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Αλλά για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα και να απαντήσουμε στα ερωτήματα. Είναι η Θράκη ενεργειακός κόμβος? Βαυκαλιζόμαστε? Όχι, δεν είναι. Και κατά τη γνώμη μου, δύσκολα θα γίνει. Γιατί ενεργειακός κόμβος είσαι όταν παράγεις ενέργεια, δεν παράγουμε. Όταν μεταποιείς ενέργεια, δεν μεταποιούμε. Ή τουλάχιστον όταν έχεις ανταποδοτικά ωφέλη από τη διέλευση της ενέργειας. Ούτε αυτό το έχουμε πετύχει ξεχωριστά σαν περιοχή, σαν budget, σαν κάτι συγκεκριμένο. Μα θα μου πείτε, καλά ρε Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνεις ότι και μόνο με τη διέλευση των αγωγών αποκτούμε την ασφάλεια που δεν είχαμε ποτέ? Ναι, την αποκτούμε. Αλλά ας μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι τα σύνορα των προβλημάτων και των συγκρούσεων έφυγαν από τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας και μετατοπίστηκαν προς τα δώστη συγκρούσεις πολιτισμών που ξεκινούν από το Ισραήλ και φτάνουν στη Φιλανδία. Η Θράκη λοιπόν, και περνούν από τη Θράκη, έχει αυξημένο ρόλο. Γιατί πρέπει να σας θυμίσω ότι μέσα στις ομορφιές της και στα πλεονεκτήματά της έχει και τη θριαλίδα που μπορεί να δημιουργήσει αν κάποιος θέλει να την εκμεταλλευτεί θέμα. Άρα, η Θράκη πρέπει να θωρακιστεί. Και η θωράκιση της Θράκης είναι η ευημερία της. Η ευημερία έρχεται από τον πλούτο, το πλούτο το φέρνουν οι επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις που πρέπει να έρθουν στην περιοχή. Γιατί κάθε σημαντική επιχείρηση που έρχεται στην περιοχή είναι στρατηγέ πιο σημαντική από ένα F-35. Τη θωρακίζει καλύτερα. Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Ροδόπης, σαν πρόταση και στη διακομματική. Και σήμερα σας σχέδιο. Βλέπει ότι αυτό το αεροπλάνο που τροχοδρομεί εδώ και 20 χρόνια και λέγεται Θράκη και δεν μπορεί να σηκωθεί, τραβάει μοχλό στην Αλεξανδρούπολη για την απογείωση. Η Αλεξανδρούπολη θα φύγει. Η Κομωτινή πρέπει να κάνει δίπολο με την Αλεξανδρούπολη σαν διοικητικό κέντρο και να μπει στην ενδοχώρα με τον κάθετο άξονα. Ανάμεσά τους βρίσκεται μια βιομηχανική περιοχή. Η καλύτερη στη χώρα μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει ό,τι επενδυθεί στο ενεργειακό κομμάτι με βάση την Αλεξανδρούπολη να μεταποιηθεί στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής, μια και είναι και το σημείο που ξεκινάει ο αγωγός για τη Στάρα Ζαγκώρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δημιουργηθεί σήμερα από αυτή τη συζήτηση να πούμε ότι ζητάμε να δημιουργηθεί στη βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής η ενεργειακή μεταποίηση και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που θα την πλαισιώσουν. Σήμερα κυρίες και κύριοι είναι στην Ελλάδα ο Bill Gates, καλεσμένος του κύριου Μπουρλά, για να συζητήσει για 3 επενδύσεις στην Ελλάδα. Εύχομαι, ελπίζω και προσπαθώ, εκτός από την Κρήτη ή το Λαύριο που θα διοχετευτεί μία από τις 3, να κοιτάξουν, γιατί όλοι έτσι πρέπει να κοιτάμε, μία ματιά και προς την Κομωτινή, προς τη Θράκη.
Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να έχεις το ωραίο οικόπεδο, αλλά για να ευημερήσεις πρέπει κάτι να χτίσεις επάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ένα τέτοιο διεθνές, ρευστό και ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, οι επενδυτές, οι χορηγοί, οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πληρώνουν ένα πρίμιουμ, πληρώνουν ένα ασφάλιστρο για τη σταθερότητα. Χώρες ή περιοχές που μπορούν να προσφέρουν αυτή τη σταθερότητα έχουν ένα προνόμιο και είναι σε καλύτερη θέση να καρποθούν τα ωφέλη της συμμετοχής τους σε μια περιφερειακή, ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα εμπορίου, επενδύσεων, εταιρικών και διασυνοριακών σχέσεων. Η Θράκη φιλοδοξεί να γίνει μια τέτοια περιοχή και κατά τις απόψεις πολλών και κατά τη δική μου προσωπική άποψη είναι ήδη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει στη Θράκη ένα θετικό moment, μια θετική συγκυρία. Υλοποιούνται μεγάλα επενδυτικά έργα στον τομέα των υποδομών, της ενέργειας, της υγείας. Αν τα συνοψίσουμε όλα αυτά μαζί, στη Θράκη αυτή τη στιγμή υλοποιούνται έργα σε εξέλιξη ονομαστικής αξίας κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κομωτινή. Η πλωτή δεξαμενή φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Τα δίκτυα φυσικού αερίου. Το νοσοκομείο Κομωτινής. Και άλλα έργα που έχουν εξαγγελθεί. Η δεύτερη δεξαμενή φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Η διασύνδεση του λιμένου Αλεξανδρούπολης με το Ορμένιο. Η σιδηροδρομική Εγνατία. Η ιδιωτικοποίηση του λιμένου Αλεξανδρούπολης και τα έργα επέκτασης του λιμένου Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά αγγίζουν και ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ονομαστική αξία. Τι θέλω να πω, το ότι η Θράκη έχει γίνει ένας πόλος έλξης μεγάλων επενδύσεων και έχει έμπρακτο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, την καθιστά έναν ασφαλή προορισμό σταθερότητας που αναζητά το επενδυτικό κεφάλαιο και μπορεί να προσελκύσει και περαιτέρω επενδυτικό ενδιαφέρον. Να δούμε τη Θράκη σήμερα. Ας δούμε τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα, τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης και τους τομείς ανάπτυξης της Θράκης. Τα δομικά προβλήματα της Θράκης είναι λίγο πολύ γνωστά. Υψηλό επίπεδο ανεργίας, σαφώς, προαναφέρθηκε. Χαμηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης γνώσης. Το σχετικά χαμηλό επίπεδο υποδομών, αν και σημείωσε η Θράκη πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των ανταγωνιστικών πιέσεων εντός της χώρας, καθώς και βελτιώσεις στις υποδομές και στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών ακόμη, παραμένουν σημαντικά κενά συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Η Θράκη επίσης είναι μέτρια προετοιμασμένη στους περισσότερους τομείς της πράσινης ατζέντας, το περίφημο Net Zero 2030 για τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Και επίσης, παρότι τις επενδύσεις αυτές που προανέφερα, είναι ακόμη χαμηλό το επίπεδο των εγχώριων και των ξένων επενδύσεων στην περιοχή μας. Η εταιρεία μας, η Hill International, και εγώ προσωπικά, πιστεύουμε στις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης της Θράκης. Τώρα θα μου πείτε πόσο αντικειμενικός μπορεί να είσαι ως 65 χρόνια Θρακιώτης. Θα επιχειρηματολογήσω και θα σας πείσω για την πεποίθησή μου αυτή. Αυτός είναι ο λόγος του ότι πιστεύουμε στην ανάπτυξη της Θράκης, ότι εμείς αποφασίσαμε να έχουμε και να εντείνουμε την παρουσία μας στη Θράκη. Και γι' αυτό συμμετέχουμε στα 3 μεγαλύτερα έργα της περιοχής, όπως σας είπα, στα δίκτυα φυσικού αερίου πόλων, στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Τέρνα Motor Oil και στο νοσοκομείο Κομωτινής. Τώρα, να γίνω πιο συγκεκριμένος, να πω γιατί έχω αυτή την πεποίθηση ότι η Θράκη έχει προοπτικές μεγάλης ανάπτυξης. Πρώτον, το σχετικά χαμηλό επίπεδο ακόμη των υφιστάμενων υποδομών και τα περιθώρια ανάπτυξης και βελτίωσης αυτών. Η αεριοποίηση της περιοχής με τα δίκτυα του φυσικού αερίου, τους διασυνδετήριους αγωγούς διέλευσης, τον ΤΑΠ, τον λινοβουλγαρικό αγωγό, τους κάθετους οδικούς άξονες, τις πλωτές δεξαμενές φυσικού αερίου, τη δεύτερη δεξαμενή φυσικού αερίου, έχει, παρότι δεν είναι ακόμη, έχει μπει η Θράκη σε τροχιά περιφερειακού ενεργειακού κόμβου. Αυτό θα αλλάξει εντελώς το ενεργειακό, το επιχειρηματικό, αλλά και το κοινωνικό τοπίο στην περιοχή μας. Ακόμη, το διεθνές ενδιαφέρον των Βαλκάνιων, των Ευρωπαίων, της Αμερικής για τη χώρα,
το ενδιαφέρον των διεθνών τραπεζών που χρηματοδοτούν αναπτυξιακά τοπικά έργα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό, ασιατικό και αυστραλιανό ενδιαφέρον για συμμετοχή στη δεύτερη δεξαμενή, πρωτή δεξαμενή φυσικού αερίου. Οι άνθρωποι θέλουν να μπουν στην επένδυση. Συμμέτοχοι, συνεργάτες, συγχρηματοδότες. Το περιφερειακό ενδιαφέρον των Βαλκανίων, των γειτόνων μας. Αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία συμμετέχουν στο έργο της δεξαμενής, της πρώτης δεξαμενής φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή επενδύουν στη Θράκη οι ισχυρότεροι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας. Ο όμιλος Βαρδινογιάννη, Motor Oil. Ο όμιλος Γιακτέρνα. Ο όμιλος Κοπελούζου. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλα αυτά συνηγορούν και υποστηρίζουν την πεποίθησή μας και τη δική μου προσωπικά για την ανάπτυξη της Θράκης. Τόσα χρόνια Θρακιώτης, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φύγει από την εποχή των μεταναστών επενδυτών, να το πω υπουργέ μου, της αρπαχτής που αφήναν πίσω τους βιομηχανίες κουφάρια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή. Και το νέο γεωπολιτικό ρόλο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ τα πράγματα είναι όπως τα γνωρίζετε, ο χάρτης, να και η Θράκη μας και η Ανατολική Μακεδονία. Και εδώ ερχόμαστε και είχα σκοπό μάλιστα να μην αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία επιδιώκει η Τουρκία, αλλά νομίζω ότι μετά από την περιδίνηση στην οποία έχει περιέλθει η συγκεκριμένη χώρα, διότι για πρώτη φορά πήραν απαντήσεις μέσα στην Άγκυρα από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, έγινε το έγγραφο του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για να τους πει τι είναι αυτά τα οποία λέτε ότι αφισβητείτε την εθνική κυριαρχία και το έδαφος της χώρας μας και τα νησιά μας, αλλά ακόμα και τη Θράκη μας, και ποιοι είστε εσείς που στο τέλος, μέσω των διαφόρων εκπροσώπων σας, αφισβητείτε τα πάντα και το διεθνές δίκαιο, αλλά και αυτά τα οποία θα έπρεπε να σέβεστε, διότι εμείς έχουμε σεβαστεί όλες μας τις συνθήκες. Απόδειξη ότι σήμερα ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης είναι 2.000 και 3.000, και εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, διότι οι φιλήσυχοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι είναι και αυτοί κάτοικοι της περιοχής, απολαμβάνουν όλο τον παροχό και δεν τους διακρίνουμε σε τίποτα από εμάς. Λοιπόν, κατόπιν τούτου, θα αναφερθώ λοιπόν σε αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία, διότι είχα σκοπό, ειλικρινά σας λέω, να μην ασχοληθώ μαζί τους. Έχω κάνει και 6 χρόνια εκεί, λίγο πολύ θα σας πω κάτι. Είναι 2001, Ιανουάριος μήνας. Μας καλέσανε 70 ξένους στρατιωτικούς ακολούθους και ακολούθους άμυνας, όλων των κρατών δηλαδή, ακόμα και του ΝΑΤΟ και του τότε ήταν και όλων των υπολείπων, για να μας μιλήσουν τι, να μας πούνε για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και για την Κύπρο. Και είχαν το απίθμενο θράσος να απευθυνθούν τώρα σε όλους μας, να αφισβητήσουν από τότε όλες τις συνθήκες. Σας λέω 2001, γι' αυτό να μην εκπλήτεσαι κανείς ότι ξέρεις τώρα σήμερα είναι αυτοί ή αύριο θα έρθουν άλλοι και θα είναι καλύτεροι. Αυτοί έχουν το Μισάκ Μιλί, το Εθνικό Συμβόλαιο, έχουν το Μιλί Γιορούς, το Εθνικό του Όραμα, και επί τη βάση αυτών λειτουργούν. Τι λέει αυτό το Εθνικό Σύμφωνο το οποίο υπέγραψε η τελευταία συνέλευση των Οθωμανών? Είναι σε κράτη της περιοχής, ναι, λέει, ό,τι έχει σήμερα η Νέα Τουρκία θα το κρατήσουμε, αλλά ενδιαφερόμαστε για τη Συρία, για το Ιράκ, για τα νησιά και για τη Θράκη. Να το έχουμε υπόψη μας. Αυτά είναι αυτά που λένε αυτοί. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη γεωγραφική της θέση. Προσπαθεί να παίξει το ρόλο του παράγοντα σταθερότητος. Η ισχύ αυτή της Τουρκίας εκφράζεται με το γνήσιο θουκυδίδιο τρόπο. Πολυτελή ιερά, πήρε και την Άγια Σοφιά. Και τώρα τη βανδαλίζουν. Και μεγαλοπρεπή κτίσματα τα οποία προκαλούν δέος και προβάλλουν το δυναμισμό της. Προς τους τρίτους, παραδείγματος χάρη, έχει το φράγμα του Ατατούρκ, η διοίκηση των Ακαδημιών Πολέμου, κάτι πολύ μεγάλο και μεγαλεπίβολο μέσα στην Κωνσταντινούπολη, οι γέφυρες, όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουν. Φαραωνικά έργα, θα κάνουν και ένα τεράστιο τώρα κανάλι, να αφισβητήσουν δηλαδή αυτά που ισχύουν για τα Δαρδανέλια. Ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και οι πρόσφατες αναταραχές στα Βαλκάνια, στον Κάφκασο, στο Ιράν, στη Συρία, στη Λιβύη και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
δημιούργησε ένα πλαίσιο αστάθειας και κρίσεως στην περιοχή που σταδιακά διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις για τη γεωπολιτική αναβάθμισή της. Στη γλώσσα τη δικιά μας αυτό το λέμε stable stability, σταθερή αστάθεια, την οποία υποκινεί σε βάση σταθερή η ίδια η Τουρκία, αφισβητώντας τα πάντα. Σας λέω δεν είναι υπερβολές, είναι η καθημερινότητα που ζούμε, ακούτε και μάλιστα κάπου άρχισε να με ενοχλεί η μεγαλύτερη προβολή να μαθαίνουμε τι λέει ο κάθε X από την Τουρκία και να μην μαθαίνουμε τι λέει ούτε ο υπεύθυνος Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ούτε ο ΙΠΕΞ, ούτε ο Πρωθυπουργός. Αλλά ακούμε κάθε μέρα ένα, τι θα έλεγα, ένα συρφετό ειδήσεων, λες και δεν έχουμε με τίποτα άλλο να ασχοληθούμε και τους δίνουμε και ιδιαίτερη αξία. Αυτοί αυτό επιδιώκουν. Κάνουν ψυχολογικές επιχειρήσεις. Είναι σε μια εξέλιξη ο υβριδικός πόλεμος, κύριε. Η Τουρκία λοιπόν είναι από τις λίγες χώρες από τον κόσμο που αντιμετωπίζει, λέει, σφαιρική απειλή και βρίσκεται μέσα σε ένα πεντάγωνο αστάθειας, του οποίου οι γωνίες εκτείνονται στα Βαλκάνια, τη λεκάνη της Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή, την Υπερκαυκασία, την Κεντρική Ασία και τέλος τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Η Τουρκία επιδιώκει να παρουσιαστεί ως αξιόπιστος συνομιλητής με το Ιράν, το οποίο η γεωπολιτική παρουσία και δυναμική στην περιοχή ολοκληρώνει την Ισλαμική ζώνη ασφαλείας. Είχαμε και το τελευταίο περιστατικό με τα δύο καράβια Ελλήνων πλοιοκτητών, που ήταν μια απάντηση σε εμάς στους Αμερικανούς, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και την Ισλαμική ζώνη ασφαλείας πέρυσι της Ρωσίας. Σε συνεργασία με τον νέο. Μην κοιτάτε τώρα που το παίζουν ότι είναι καλοί με τον Πούτιν και ότι είναι διαμεσολαβητές και ενδιαφέρονται για την Ουκρανία. Είναι οι μόνοι που πουλάνε όπλα και οι μόνοι οι οποίοι ζητάνε να κάνουν και τον συνομιλητή, ενώ έχουν οι ίδιοι τι. Έχουν αναθεωρητισμό. Δηλαδή, τι είναι ο αναθεωρητισμός, αφισβητούν τα πάντα. Και πρέπει αυτά να ξεκαθαρίσουν. Μάλιστα, έχει συνεργασία με τον νέο Αφγανιστάν, ποιο, τον Ταλιμπάν. Ήθελαν να πάρουν το αεροδρόμιο. Το Πακιστάν. Και ενώ απειλεί ευθέως τη Συρία, εν μέσω αυτής της επιχείρησης, της ειδικής επιχείρησης, χθες το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας εξήγηλε νέα ειδική επιχείρηση εναντίον της Συρίας. Γιατί λέει, για να κάνει μια ζώνη προστασίας και ασφαλείας. Μην τρελαθούμε τώρα. Εμπορικά πλοία που θέλουν να μεταφέρουν πολλούς τόνους σιτάρι στη Βόρεια Αφρική και στην Ευρώπη και να το χρησιμοποιήσει διαπραγματευτικά. Φανταστείτε αν δεν υπήρχε ασφαλιστική δικλίδα του Μοντρέ και μιλούσαμε μόνο για τουρκικά στενά, πώς θα ασκεί το η διπλωματία. Τα εμπλεκόμενα κράτη, σύμφωνα με τον Μοντρέ, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα παρευξήνια και στα εκτός. Για τα παρευξήνια κράτη, η διέλευση πολεμικών πλοίων είναι ελεύθερη, με προηγούμενη ενημέρωση της Τουρκίας 8 μέρες πριν. Αντίθετα, μέχρι τώρα για τα μη παρευξήνια κράτη, επιτρέπονται πολεμικά πλοία μικρότερου εκτοπίσματος, που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 30.000 τόνους. Και η παραμονή τους δεν μπορεί να ξεπερνά τις 21 μέρες, με προηγούμενη κοινοποίηση στην Τουρκία 15 μέρες πριν τη διέλευση. Ενώ απαγορεύονται τα υποβρύχια για τις μη παρευξήνιες χώρες. Το διεθνές καθεστώς παρέμεινε αμετάβλητο ακόμα και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ από τον Νοέμβριο του 1994 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έθεσε ενισχύ δικές του προτάσεις διάπλωτων στενών. Με τη νέα διόρυγα που θα ελέγχει η Τουρκία, επιδιώκει σαφώς να μεταβάλει το καθεστώς ελεύθερης διέλευσης, όχι μόνο για να επιτύχει καλύτερα οικονομικά ή περιβαλλοντικά αποτελέσματα για τον εαυτό της, αυτό θα ήταν θεμητό, αλλά κυρίως για να αναβαθμίσει το γεωπολιτικό της ρόλο, ελέγχοντας πλήρως την πίσω πόρτα της Ρωσίας και των άλλων παρευξηνίων χωρών και διαδραματίζοντας ένα στρατηγικό ρόλο για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης στην ευρύτερη περιοχή. Ανάδειξη αυτού αποτελεί και το αίτημα, σας το θυμίζω, τις πρώτες μέρες του πολέμου, κυρία Τασούλη το έχει μεταδώσει, του Ουκρανού Πρωθυπουργού Ζελένσκι για κλείσιμο των στενών κατά την πρόσφατη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Καθώς και το τωρινό παιχνίδι που σας ανέφερα με την μεταφορά των σιτηρών, διότι η Ρωσία και η Ουκρανία ελέγχουν το 40% της παγκόσμιας παραγωγής. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος δεν είναι να πεινάσει η Ευρώπη. Η Ευρώπη θα αγοράσει ακριβά από κάπου αλλού. Ο κίνδυνος είναι να πεινάσει η Βόρεια Αφρική όταν η Αίγυπτος το 90% των σιτηρών το αγοράζει από αυτές τις δύο αγορές. Και αν θα πεινάσει η Αίγυπτος, θα γεμίσει εδώ πάλι μετανάστες. Το καταλαβαίνετε αυτό. Θα έρθουν οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Κύπρος. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κινηθεί έξυπνα και έγκαιρα. Αξιοποιώντας το διεθνές δίκαιο, έκτισε στη βάση της διακομματικής συνεννόησης μια εθνική στρατηγική, την οποία στη συνέχεια την υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Ξεκινάμε από τον αείμνηστο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, που ανακήρυξε την ΑΟΣ και στη συνέχεια αξιοποίησαν αυτή τη βάση και ο Χριστόφιας και ο Αναστασιάδης. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως βλέπετε στο χάρτη, ανέθεσε στις διεθνείς εταιρείες Exxon Mobil, Total και Eni σημαντικά ενεργειακά οικόπεδα, ξεκαθαρίζοντας ότι η εκμετάλλευσή τους
θα αξιοποιηθεί προς όφελος τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων. Η Κύπρος παράλληλα εδραίωσε στρατηγικές συμμαχίες διεθνώς με την Αμερική, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ισραήλ, το Λίβανο και την Αίγυπτο, αξιοποιώντας πλήρως την ευρωπαϊκή της ταυτότητα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε νέες ισορροπίες και νέα δεδομένα. Η Κύπρος μαζί με την Αίγυπτο δημιουργούν τις προϋποθέσεις σταδιακά να μετεξελιχθούν σε σημαντικά διαμετακομιστικά ενεργειακά λιμάνια, τα λεγόμενα hubs, που με τη βοήθεια του ελληνικού εφοπλισμού μπορούν να μεταφέρουν ενέργεια από την Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια. Καταλαβαίνετε την υπεραξία του ελληνικού στόλου αυτή τη στιγμή. Αφού ιτήθηκε ο Σόιμπλε στην αντιπαράθεση με τους Έλληνες εφοπλιστές, οι Έλληνες πλειοκτήτες έχουν στην ιδιοκτησία τους 4.100 πλοία όλων των μορφών για compressed gas, liquefied gas, πετρέλαιο, container, σχήμα, εμπόριο κτλ. Και από αυτά τα 570 φέρουν και την ελληνική σημαία, είναι κυρίαρχη στην τροφοδοσία της κινέζικης, της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής αγοράς. Αυτά τα πλοία λοιπόν θα μεταφέρουν από την Ανατολική Μεσόγειο και αλλού στην Αλεξανδρούπολη. Σχέδιο EastMed. Η προοπτική αυτού του σχεδίου ήταν να συνδεθεί η Ανατολική Μεσόγειος με Ιταλία μέσω Ελλάδος, θωρακίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια και παρακάμπτοντας το υπεδιωκόμενο μονοπόλιο της Τουρκίας. Αυτό στοιχίζει 7 δισεκατομμύρια, έχει μήκος 1.900 χιλιόμετρα, τα περισσότερα υποθαλάσσια και χωρητικότητα 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Είναι έργο εξαιρετικής στρατηγικής σημασίας, κυρίως γιατί δημιουργεί ενδοχώρα στο Ισραήλ. Αυτή είναι η υπεραξία του. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο αυτό το έργο να υλοποιηθεί, γιατί αντιδράει η αγορά, είναι πολύ ακριβό. Υπήρχε σοβαρή προοπτική να υλοποιηθεί όσο επέμεινε ο Νετανιάχου σε αυτό, για δικούς του εθνικούς λόγους. Ωστόσο, παραμένει ακόμα ζωντανό παρά το λεγόμενο non-paper που διέρευσε από το State Department και θα αποφασίσουν οι αγορές, όχι η πολιτική, αν θα γίνει αυτό το έργο. Πάντως, κι αν δεν γίνει, θα ήθελα να σας πω ότι εμείς έχουμε την εναλλακτική, γιατί η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη έχει αναπτύξει παράλληλες κινήσεις για την ανάπτυξη δύο συνδέσεων, του Euro-Asia Interconnector και του Euro-Africa Interconnector. Είναι δύο, θα έλεγα, αγωγοί μεταφοράς ρεύματος με καλώδια, οι οποίοι συνδέουν, εδώ βλέπετε το Euro-Asia, είναι η MOV γραμμή, Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη, Ελλάδα. Και εδώ είναι ο Euro-Africa. Ο Euro-Asia, αυτός δηλαδή, είναι ηλεκτρική διασύνδεση, μεταφορική ικανότητα 2.000 ΜΒ, μήκος 1.200 χιλιόμετρα και ενέκρινε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση 657 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ ότι ήταν μια σοβαρή και ουσιαστική εκδήλωση, διότι έδωσε τη δυνατότητα στο κοινό της Κομωτινής να ενημερωθεί για πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν και την στρατηγική ανάπτυξη αλλά και την ασφάλεια της περιοχής. Ως εκ τούτου θέλω εγώ να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη συντονίστριά μας την Αλεξία Τιντασούλη και το Open για την προβολή που κάνει στον τόπο μας αυτή τη στιγμή, την εφημερίδα Μακεδονία και το Ιστερόγραφο News, τους πραγματικούς χορηγούς που είναι η βιομηχανία Ελλήνα και η Hill International. Να ευχαριστήσω τον συνομιλητή μου, τον αρχηγό, τον Φράγκο του Φραγκούλη, για την παρέμβαση που έκανε πάνω στα αμυντικά, αλλά και τον Γιάννη τον Κυρκινέζη για την παρέμβαση που έκανε για τα μεγάλα έργα. Το συμπέρασμα για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς ως περιοχή και ως χώρα γινόμαστε οι εγγυητές ενεργειακής ασφάλειας της ευρωπαϊκής αγοράς, προσφέροντας έναν εναλλακτικό δρόμο μεταφοράς ενέργειας, θαλάσσιο και χερσαίο, τόσο με τον ΤΑΠ όσο και με τις πλωτές εξέδρες της Αλεξανδρούπολης και τον ελληνικό εφοπλισμό. Αυτό αναβαθμίζει το γεωπολιτικό μας ρόλο, ενισχύει την ασφάλειά μας και μας καθιστά έναν ιδανικό διεθνή επενδυτικό προορισμό. Εύχομαι, ελπίζω και αγωνίζομαι αυτή η καινούργια ευκαιρία που διανοίγεται στη χώρα και στην περιοχή μας να μην πάει χαμένη. Γι' αυτό ενημερώνουμε, ευαισθητοποιούμε και αγωνιζόμαστε για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τόπο μας. Θα μπορούσα να πω κάτι για τη σημερινή ημερίδα, ότι με συγκίνησε η προσοχή και η προσήλωση του ακροατηρίου, το οποίο στην κυριολεξία ρούφηξε αυτά τα οποία είπανε και οι κύριοι που τοποθετήθηκαν και έχουν την αρμοδιότητα σε θέματα βιομηχανίας και ενέργειας, και από την άλλη πλευρά εκτιμώ ότι δώσαμε το σύνθημα ότι ισχύει συνεννητή ενώση, ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη Θράκη, γιατί η Θράκη θα μας σώσει. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλες χαμένες πατρίδες.
Και μάλιστα εγώ τις λέω μη χαμένες πατρίδες, έτσι για να ξέρουν ότι δεν τις ξεχνάμε ποτέ. Κοιτάξτε, καταρχήν η συνθήκη της Λοζάνης είναι αδιαπραγματευτή. Δεν υπάρχει θέμα. Ούτε αυτά που επικρίνονται αυτοί ότι για 100 χρόνια θέλει να προσαρμογεί και όλα τα άλλα. Αυτά είναι δικά τους εφευρήματα, ακριβώς επειδή αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν με το τσαμπουκά δικό τους το Αιγαίο και θέλουν να μας φέρουν προς διεξόδου. Γι' αυτό ακόμα και το θράστος φτάνει μέχρι τον ΟΕΕ, όπου λέγανε ότι τα νησιά δεν υπάρχουν, ότι πρέπει να ζητάμε άδεια για να πάμε στα νησιά. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει, αυτό είναι περιδίνηση. Και μάλιστα είναι ένας τρόπος να ασκούν τη δική τους πολιτική εν ώψη εκλογών. Αυτή τη στιγμή, όλοι, αν δείτε, μηδενός εξορουμένου, μιλάνε τι θα αρπάξουν από την Ελλάδα. Ρε, εσείς καθίστε καλά. Είστε 785 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχετε άπειρο έδαφος. Κοιτάξτε να αναπτυχθείτε, γιατί το μόνο που έχουν αναπτύξει είναι η Κωνσταντινούπολη και τα υπέρυξ. Εδώ ο κόσμος πεινάει, δεν έχει ψωμί να πάρει. Ο πληθωρισμός δεν είναι 105, το ΕΝΚΑ το δικό τους το έβγαλε 195. Θα πάει 200. Ας τα βρούνε μεταξύ τους και ας σταματήσουν να ασχολούνται με την Ελλάδα. Και να καθίσουν να τα βρούμε με ποια έννοια. Να υπογράψουν επιτέλους το Διεθνές Δίκαιο, αυτή τη Μοντόγκο Μπέι, τη συμφωνία του 82, να αποδεχθούν να σταματήσουν τα κάσους μπέλη και να δουν πώς θα μπορέσουμε να συμπορευτούμε μαζί, γιατί είτε θέλουν αυτοί, είτε όχι, είμαστε γείτονες και πρέπει να συμβιώσουμε με αυτούς. Και να μην εργαλειοποιούν ούτε τους λαθρομετανάστες, ούτε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εδώ, χωρίς να γνωρίζουν τι συμβαίνει, ακούνε διάφορες εντός εισαγωγικών υπερβολές ότι δεν πέραν καλά. Μα στο τέλος θα μας πούν τα παιδιά μας, δηλαδή δεν με λένε και χασά να πάω στο πανεπιστήμιο. Έτσι, χαριστικά. Το Εργαστήρι Θεατρικής Παιδείας του Διπεθέ Κομωτινής παρουσίασε το έργο του Ουίλιαμ Σέξπιρ, «Όνειρο νύχτας καλοκαιρινής», μια παράσταση από το Τμήμα Ενηλίκων την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς και την Κυριακή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Ας δούμε περισσότερο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το Εργαστήρι Θεατρικής Παιδείας του Διπεθέ Κομωτινής παρουσίασε το έργο του Ουίλιαμ Σέξπιρ, «Όνειρο νύχτας καλοκαιρινής», μια παράσταση από το Τμήμα Ενηλίκων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 29 Μαΐου. Το Τμήμα Ενηλίκων μάγευσε το κοινό με τις εκπληκτικές ερμηνείες τους. Πολύ γεια σας! Είμαι ή δεν είμαι ο κύριος! Τότε και εγώ είμαι ή δεν είμαι η κυρά σου. Μην νομίζεις ότι δεν ξέρω ότι έφυγες κρυφά από την αεροχώρα για να πάνε να λες τη χάρια του έρωτα στην Φιλίδα. Γιατί γύρισες? Αλλά βέβαια! Η αγαπημένη σου πολεμίστρια, η λατρεμένη σου αμαζόνα, παντρεύεται το Θησέα και ήρθες να ευλογήσεις το κρεβάτι. Τροπή σου, Τιτάνια! Τροπή σου και μόνο που αναφέρεις το όνομα της Ιπολίτης, ενώ εγώ ξέρω καλά τον έρωτα που έχεις για το Θησέα. Εσύ δεν το ξελόγιασες και αφέτησε τους όρκους του στην Έγνη, την Αντιόπη και την Αριάδνη. Αυτά τα πλάθη το μυαλό σου από τη ζήλια σου, αλλά τέτοιος είσαι. Εμείς, μόλις μυρίσει καλοκαίρι, αρχίζουμε τους χορούς και τα τραγούδια, στα δάση και στους λόφους, πάνω από τις πηγές και τα λιβάδια. Και έρχεσαι εσύ με τις φιλολογίες σου και μας χαλάς τη διασκέδαση. Και αρχίζει να φυσά άνεμος δυνατός. Ομίχλες μολυσμένες ρίχνονται στη στεριά. Τα ποτάμια ξεραίνονται και οι σοδιές χαλάνε. Οι άνθρωποι ζουν χειρότερα και από το χειμώνα, χωρίς γιορτές, ύμνους και προσευχές. Οι εποχές αλλάζουν. Οι αρρώστιες αυξάνονται. Παγετοί πέφτουν πάνω στα κόκκινα πουπούκια και το χειμώνα καλοκαιρινά λουλούδια αφήσουν κοροϊδευτικά. Ο κόσμος πια δεν ξέρει τι είναι τι. Και για όλα αυτά τα δεινά φταίει ο δικός μας ο καυγάς. Εμείς είμαστε το αίτιό τους. Αλλάξε το λοιπόν. Τι περιμένεις? Από σένα εξαρτάται. Γιατί η Τιτάνια τα φάσει με τον Όπερον? Εγώ ένα αγόρι σου ζήτησα μόνο για την ακολουθία μου. Κάνε όνειρα εσύ. Ούτε όλο το βασίλειο το ξωτικό δεν αξίζει όσο αυτό το αγόρι. Η μητέρα του ήταν πιστή μου ακόλουθος. Και καθόμασταν πολύ συχνά τα μυρωμένα βράδια στην Ινδία και λέγαμε τα μυστικά μας στις ακρογιαλές του Ποσειδώνα. Και γελούσαμε, καθώς παρίστανε με την βρισμένη της σκυλιά που φουσκώνουν τα πανιά των πλοίων από τον άνεμο. Ρε καλό στο ξωτικό. Πού τριγυρνάς? Πάνω από λούφους και βουνά, σε κοιλάδες και βαταγουριές, στα δάση, στα βεσκοτόπια, πάνω από νερά και πάνω από φωτιές. Περιπλανιέμαι εδώ και εκεί, παντού και γρήγορα, πιο γρήγορα και από τα γυρίσματα του φεγγαριού και υπηρετώ τη βασίλισσα το εξωτικό. Δροσίζω τον δρόμο της καθώς περνά, με τις πασχαλίτσες να τη συνοδεύουν.
Στίγματα έχουν στα χρυσά τους παροχώρια και αν προσέξεις καλά θα δεις πως είναι από ρουμπίνια. Θα είναι των ψωτικών για να κρατούν πάντοτε το άρωμά τους. Να φύγω όμως τώρα, να βρω μερικές ασταλίτες να κρεμάσω σαν πέλη σε κάθε πασχαλίτσα. Γεια σου τώρα, φέτο, γιατί έχουν ανέρθει τη βασίλισσά μου με όλα τις εξωτικά. Απόψε, θα διασκεδάσει εδώ ο βασιλιάς με τους φίλους του. Καλύτερα να μην έρθει η βασίλισσα με την ακολουθία της, γιατί ο Όμπερον είναι εξαγριωμένος μαζί της. Και έχει εκείνη ένα πανέμορφο αγόρι στην ακολουθία της που το έκλεψε από έναν βασιλιά από την Ινδία. Ποτέ δεν είχε ξανά τόσο γλυκό θνητό μαζί της. Και ο Όμπερον όμως το ζήλεψε το παιδί και το θέλει μαζί του στην ακολουθία, να έχει δηλαδή στα άγρια τα δάση. Εκείνη όμως με το ζόρι του κρατάει το παιδί, το στεφανώνει με λουλούδια και το έχει κοντά της όλη μέρα και όλη νύχτα. Έτσι τώρα δεν συναντιούνται πια στα άλση τα πράσινα λιβάδια, στις καθαρές πηγές κάτω από το φως των αστεριών. Και αν τύχει και βρεθούν, άγριο καυγά ξεκινάνε και όλα τα ξωτικά τρέχουν να κρυφτούν κάτω από τις σκούπες των βελανιδιών. Αν δεν κάνω λάθος, εσύ δεν είσαι αυτό το άτιμο και πανούρο ξωτικό που το λένε φιλαρακοστρόπι. Εσύ δεν τρομάζεις τα κορίτσια στα χωριά που ξαφρίζεις τα φρόγαλα και κάνεις το χειρόμενο να γυρνάει σαν τρελό. Και μερικές φορές κάνεις την πύρα από το βαρέλι να μην ψήνεται. Εσύ δεν είσαι που σε λένε φάντασμα. Αλλά και οι γλυκουλυπού που άμα τους βοηθάς έχουν πάντοτε καλή τύχη. Αυτός δεν είσαι. Μια χαρά και όλα σωστά τα είπες. Εγώ είμαι αυτός. Περιπλανιέμαι μες τη νύχτα με χαρά και κάνω αστεία για να γελάει ο Όμπερον. Πλέον με μόλις ένα βαθμό εντός έδρας κόντρα στην Προσοτσάνη Δράμας, ο Πανδρακικός φραγίζει και μαθηματικά την άνοδο στη Γάμα Εθνική και την επιστροφή στις εθνικές κατηγορίες. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αποφασιστικό βήμα που φέρνει το Πανδρακικό ακόμη πιο κοντά στο μεγάλο στόχο της ανόδου στη Γάμα Εθνική, πέτυχε χθες με την επικράτηση στο γήπεδο του Πετινού με σκορ 1-3, κόντρα στον άκρο συνταγωνιστικό στην έδρα του Άρη. Η ομάδα του Νίκου Μπαχαρίδη μπήκε πιο δυνατά στο μάτς, θέλοντας να βρει το γρήγορο γκολ που θα της λύσει τα πόδια. Στο 51ο λεπτό μείωσε το σκορ από τον Άρη Πετινό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, το γκολ που σημείωσε ο ποδοσφαιριστής Χριστοφορίδης Ιωάννης. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια γενικά είναι λίγο δύσκολα για τις κατηγορίες αυτές. Η ομάδα μας, κατά τα ψέματα, ήταν λίγο πιο υποδιέστερη από αυτές. Δεν είχαμε τη δυναμική να κοντράρουμε και γι' αυτό και τα αποτελέσματά μας ήταν αυτά που ήταν. Εντάξει, σήμερα η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια για το παιχνίδι. Το γήπεδο, το ξέρουμε, είναι μικρό, μας βοήθησε αρκετά για να μπορέσουμε λίγο να κοντράρουμε το Πανδρακικό. Αλλά η ομάδα του Πανδρακικού, εντάξει, έχει την ιστορία. Είναι εξαιρετική και νομίζω το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Για τον Πετινό θα έλεγα, εντάξει, μια πολύ καλή πορεία, δεν το συζητώ. Πήραμε το double, αλλά δεν έφτανε αυτό για τη συνέχεια. Οπότε του χρόνου βλέπουμε για κάτι καλύτερο. Το Πανδρακικό θα έλεγα ότι αξίζει να βγει την κατηγορία, γιατί εντάξει, η ιστορία της είναι πολύ μεγάλη. Τα παιδιά σήμερα έδειξαν ότι είναι για Γάμα Εθνική, δεν είναι για αυτή την κατηγορία. Οπότε το αποτέλεσμα είναι δίκαιο.
Πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν σκοράρουμε, έχουμε ένα προβληματισμό εκεί πέρα στα τελευταία παιχνίδια, στο σκοράρισμα και στην τελική φάση. Το κακό είναι ότι παίζουμε συνέχεια σε καλούς αγωνιστικούς χώρους. Τώρα μπαίνει, δεν ξέρω και τα άλλα αποτελέσματα, μένει ένα τελευταίο παιχνίδι, ένας τελευταίος τελικός. Έχουμε μια εβδομάδα να ξεκουραστούμε γιατί παίζαμε Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και τα παιδιά είναι λίγο κουρασμένα, άλλοι προβληματίες, άλλοι... Ευελπιστώ και στη συνέχεια ότι την Κυριακή στο παιχνίδι με την Προσάνη θα είμαστε αυτοί που θα πάρουμε το εισιτήριο για τη ΓΑΜΕ. Θα πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους. Φυσικά θα πούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους που ήρθε να μας δει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα του Πετινού για την φιλοξενία. Τους εύχομαι καλή συνέχεια στην πορεία και ό,τι καλύτερο. Πραγματικά. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μια αναφορά στο τοπικό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΤΡΑΙΚΙΣ, όπου αναδείχθηκε πανηγυρικά πρωταθλητής ο Πανθρακικός με 25 νίκες και μια ισοπαλία. Κοντά μας ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Μπάμπης Σακάρης. Καλησπέρα, κύριε Σακάρη. Καλησπέρα και εσάς, να είστε καλά και στο κοινό που μας παρακολουθεί. Πείτε μας για την πορεία του Πανθρακικού στο κυπέλλο της ΕΠΣΤΡΑΙΚΙΣ και την κατάκτησή του. Είχαμε την ευτυχία να έχουμε πάρει ενδεχομένως τα καλύτερα παιδιά φέτος. Που στο όνομά μας παίζαν στο τοπικό ποδόσφαιρο. Έχουμε ένα εξαιρετικό προπονητή, ένα εξαιρετικό προπονητικό team, για να το πω ολοκληρωμένα. Και πάνω σε αυτό το πλάνο λοιπόν δουλέψαμε για να κατακτήσουμε και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αν και στο τελευταίο παιχνίδι είχαμε ένα αξιόμαχο αντίπαλο που τη χάνει να έχω και την καταγωγή από εκεί, τη Δόξα Γρατινής. Παρ' όλα αυτά ήμασταν οι πιο τυχεροί σε αυτό το παιχνίδι και κατακτήσαμε και το κύπελο. Μετά το κύπελλο διανύουμε την περίοδο των παράζων όδων για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Πώς βλέπετε τους αγώνες μέχρι στιγμής? Οι αγώνες είναι με τους πρωταθλητές από κατατόπους από κάθε ΕΠΣ σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι ένα παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει ο παράγοντας να παίξουμε ένα δεύτερο παιχνίδι, οπότε να υπάρχει εναλλακτική λύση για το να κυνηγάμε αποκλειστικά ένα αποτέλεσμα. Το μόνο αποτέλεσμα που κυνηγάμε είναι η νίκη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Είχαμε την ατυχία στον Καμπανιακό, αν και είχαμε καθαρές ευκαιρίες για να πάρουμε το παιχνίδι εκεί, να χάσουμε σε εκείνο τον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, η βαθμολογία αυτή τη στιγμή μας ευνοεί στο να μπορέσουμε να κάνουμε και τον τρίτο στόχο, που είναι να ανεβεί ο Πανθρακικός μετά από αρκετά χρόνια σε εθνικές κατηγορίες. Αυτό παλεύουμε από το 2018, από την ώρα που έχω πάει στον Πανθρακικό. Φέτος θα ξαναγυρίσω λίγο πίσω και θα πω ότι έχουμε πλαισιωθεί από παιδιά που είναι μόνο από την πόλη, από προπονητές που είναι μόνο από την πόλη. Και αυτή ήταν η επιλογή, γιατί πιστεύω και όλοι οι Κομωτινέοι θέλουν να βλέπουν τα δικά τους παιδιά να παίζουν μπάλα. Αυτό ήταν ο στόχος από την πρώτη στιγμή, από το Σεπτέμβρη, και νομίζω ότι θα τον ολοκληρώσουμε καλών ψυχών των πραγμάτων την Κυριακή, που θέλουμε όλο τον κόσμο στο γήπεδο, οποιονδήποτε που θέλει και αγαπάει την ομάδα να είναι εκεί, για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα. Ο Πανθρακικός μέχρι στιγμής έχει τρεις νίκες στους παράζ αγώνες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Έχει κάνει το ρεπό του και αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος. Πείτε μας για τη μέχρι τώρα πορεία στα παράζ και για τον τελευταίο αγώνα που θα γίνει την Κυριακή με την Προσοτσάνη, όπου ο Πανθρακικός, έστω και με μία ισοπαλία, αν έρχεται όμως στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω αφορά το προπονητικό team και θα έπρεπε να την κάνετε αυτή την κουβέντα με τον Νίκο τον Μπαχαρίδη. Εγώ θα σας πω ότι εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τη δική μας πλευρά να προσφέρουμε στα παιδιά και στους προπονητές ό,τι εφόδιο μπορούμε για να είναι καλά οι ίδιοι και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και μετά για τα αποτελέσματα και για τον τρόπο και για το πώς θα το πράξει η ομάδα αυτό τον αγώνα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ίδιο τον Νίκο. Νομίζω έχει έρθει εδώ, τα έχετε πει μαζί. Οπότε είναι εύκολα να ξαναμιλήσετε, πιστεύω, για να σας πει όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Εμείς αυτό που μας αφορά είναι το οργανωτικό και νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, να είναι όλα καλά απέναντι στα παιδιά, στην καθημερινότητά τους, να μην τους λείπει κάτι. Προσπαθούμε κάθε μέρα για το παραμικρό, για να είναι όπως πρέπει τα πάντα, για να μπορούν και αυτοί από τη σειρά τους να προσφέρουν τα πάντα για την ομάδα. Οι φιλάθλοι ενίσχυσαν στους εντός έδρα σημαντικά τον Πανθρακικό, αλλά είχαμε και μεγάλη παρουσία φιλάθλων τόσο στην Καβάλια με τον Βίρονα όσο και με τον Πετινό στην Ξάνθη. Θέλετε να κάνετε ένα κάλεσμα στον κόσμο στο τελευταίο αυτό παιχνίδι να στηρίξει την ομάδα? Ήδη από τη σελίδα της ομάδος έχει ξεκινήσει από χθες αυτό. Θα θέλαμε να είναι όλοι εκεί. Θα θέλαμε να συμπαρασταθούν όλοι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Θεωρώ και πιστεύω ότι ο Πανθρακικός είναι, αν θέλετε, ένα όραμα για τα μικρά παιδιά και για το τοπικό ποδόσφαιρο,
να ασχοληθούν ξανά τα παιδιά με το ποδόσφαιρο, να έχουν όραμα να παίξουν σε μια ομάδα η οποία θα παίζει σε μια μεγαλύτερη κατηγορία εκτός από το τοπικό. Και θα ευχηθώ και κάτι του χρόνου να μπορέσουν, γιατί υπάρχουν αξιόμαχες ομάδες και αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο, να μπορέσει άλλη μια ομάδα από το τοπικό να υπάρχει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό θα ήταν ευχής έργων να μπορέσουν να το πετύχουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί 4 χρόνια τώρα που ασχολούμαι έχω δει πραγματικά αξιόμαχους και αξιόλογους ανθρώπους σε άλλα σωματεία. Νομίζω τα ξέρουν όλοι ποια είναι αυτά και θα ήθελα πραγματικά να μπορέσουν και αυτοί να είναι μαζί μας, να υπάρχουν 2 ομάδες εδώ και να υπάρχει μεγαλύτερο, αν θέλετε, κίνητρο για τα μικρά παιδιά να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Κλείνοντας τη συζήτηση, θα ήθελα να κάνετε και μία αναφορά σε όσους βοήθησαν μέχρι τώρα την ομάδα και στους χορηγούς, βέβαια, αν υπάρχουν. Αυτοί είναι πολλοί. Από το 18 μέχρι τώρα υπάρχουν άνθρωποι που μας πιστέψαν και μας πιστεύουν και είναι μαζί μας 4 χρόνια τώρα. Σε αυτούς προστίθενται άνθρωποι και νομίζω ότι και το μεγαλύτερο, αν θέλετε, πραγματικά, κοιτώντας μέσα στα μάτια τους πάντες, η μεγαλύτερη δύναμη αυτής της ομάδος είναι ο απλός φύλαθλος που θα έρθει στο γήπεδο και θα πληρώσει ένα εισιτήριο για να δει την ομάδα. Αλλά σε αυτό θα ήθελα να κάνω και μια ειδική αναφορά σε ανθρώπους, σε τοπικούς άρχοντες εδώ της πόλης μας. Και δεν θα μπορούσα να ξεχάσω τον Δήμαρχο της πόλης, ο οποίος έχει πραγματικά συμβάλει και συνδράμει πάρα πολλά μέχρι σήμερα για να μπορέσουμε εμείς να είμαστε καλά και να μπορούμε ως παράγοντες αυτού του σωματείου να προσφέρουμε πάρα πολλά πράγματα στα παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε και κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά, η Κυριακή είναι κοντά. Θα πρέπει να υλοποιήσουμε το στόχο μας και το μόνο που μένει είναι να έρθουν όλοι και όλες να μας στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια και θα χαρώ πάρα πολύ να ξαναδώ το γήπεδο γεμάτο, γιατί νομίζω ότι και στο τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε με τον Ηρακλή Αμμουδιάς εδώ στο εντός έδρας, είχε πάρα πολλά χρόνια αυτό το γήπεδο να δει τόσο κόσμο μαζεμένο σε ένα παιχνίδι της ομάδας. Αυτό, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανυκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.